Συνεχίζεται η παραμονή των 270 περίπου προσφύγων στον καταβλισμό της Άσπρης Άμμου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημιουργηθεί απρόοπτα γεγονότα, ωστόσο η προσοχή των αρχών είναι τεταμένη κυρίως προς την σωστή υγειονομική περίθαλψη των ανθρώπων αυτών, τώρα ειδικά που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και την ώρα που είναι άγνωστο πόσο καιρό θα μείνουν στην Καβάλα. Όπως δηλώνει στην κάμερα του 1, ο νομίατρος Χρήστος Παπαδόπουλος, οι συνθήκες που επικρατούν στον καταβλισμό είναι χειρότερες από αυτές που επικρατούσαν στο Απόστολος Μαρτύρης, ενώ σημειώνει πως έπειτα από εντολή του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Γιώργου Παυλίδη, θα δοθεί στους γιατρούς του κόσμου η κινητή μονάδα, όπου και θα δραστηριοποιείται εκεί. Έχει γίνει μετεγκατάσταση, όπως γνωρίζετε, στον χώρο ο οποίος βρίσκεται κοντά στο Χαλκερό, ο οποίος χώρος δεν είναι ο καλύτερος δυνατός, δυστυχώς. Οι συνθήκες είναι χειρότερες από αυτές που υπήρχαν στα δύο προηγούμενα κέντρα φιλοξενίας. Παρ' όλα αυτά, σε αυτόν τον χώρο οφείλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για να διευκολύνουμε τη ζωή των ανθρώπων που θα μείνουν εκεί, παρά τις δύσκολες συνθήκες. Σε αυτά τα πλαίσια, ο Περιφερειάρχης θέλησε και με εντολή του θα δώσει στους γιατρούς του κόσμου την κινητή μονάδα, οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν εκεί πλέον με ευθύνη του στρατού, όπως γνωρίζετε, και μάλιστα θα διαθέσουμε και τα κινητά αποχωρητήρια που προμηθεύτηκε πάλι περιφέρεια για να διευκολύνουμε τις συνθήκες υγιεινής, οι οποίες είναι, όπως γνωρίζετε, στο ύπαιθρο, αλλά είναι δύσκολες και σε αυτό το κομμάτι. Και νομίζω ότι αυτές οι δύο κινήσεις από πλευράς του Περιφερειάρχη θα βοηθήσουν λίγο την κατάσταση, και από εκεί και μετά και ως υπηρεσία εμείς θα είμαστε κοντά για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι όσον αφορά τη διακίνηση του φαγητού, να γίνεται σωστά, να μην έχουμε τροφιμογενείς επιδημίες, να δούμε λίγο την κατάσταση, την υγειονομική εκεί όσον αφορά εμβολιασμούς αν χρειαστούν. Όλα αυτά θα είμαστε από κοντά για να τα παρακολουθούμε, για να μην έχουμε δυσάρεστα συμβάντα. Παράλληλα, ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Δράμας, Στέργιος Ηλιόπουλος, εξηγεί στο Σπύρο Λάτσα και στην εκπομπή Παραπέντε πώς έχει η κατάσταση στη Δράμα, την βοήθεια που προσφέρουν οι εθελοντές, αλλά και ότι οι πρόσφυγες, οι οποίοι έφτασαν στη Δράμα τον πρώτο καιρό, νόμιζαν ότι είχαν περάσει τα σύνορα και δεν ήξεραν πού βρισκόντουσαν. Το κέντρο φιλοξενία στη Δράμα, το οποίο βρίσκεται στην βιομηχανική περιοχή, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια καλή λειτουργία σχετική. Και αυτό οφείλεται σε ένα μεγάλο ποσοστό, ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 95% στις προσπάθειες των εθελοντών. Είτε εθελοντικών οργανώσεων οργανωμένων, ενώ οργανωμένων κάποιων συλλόγων, είτε κάποιων οι οποίοι έρχονται αυτόνομα να βοηθήσουν. Υπάρχει πλήρης απουσία της κεντρικής εξουσίας και υπάρχει επίσης πλήρης απουσία της τοπικής εξουσίας. Δόθηκε ένα κτίριο στο οποίο γίναν κάποιες υποδομές που περιείχαν νηπτήρες, τουαλέτες και ντουζιέρες, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπήρχε τίποτα άλλο το ουσιαστικό. Δηλαδή, η ιατρική βοήθεια αυτή τη στιγμή δίνεται από τον Ιατρικό Σύλλογο Δράμας, η σύντηση γίνεται από τον στρατό και όλη η λειτουργία, όλη η βοήθεια, ειδικά τις πρώτες μέρες που ήταν δύσκολες, γινόταν από εθελοντές. Οι πρόσφυγες με το που ήρθαν στη Δράμα, να φανταστείτε, τις πρώτες μέρες δεν γνωρίζανε που ήρθαν. Νομίζαν ότι ήδη είχαν έρθει στα σύνορα και μάλιστα μερικοί νομίζαν ότι ήδη είχαν περάσει τα σύνορα και είχαν μπει στην περιοχή των Σκοπίων.